Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον Έαντα Θερμαϊκού για τις επιτυχίες που έχει ο Σύλλογος και από την πρώτη μέρα αυτής της εκπομπής είχαμε πει ότι θα αναδείξουμε τόσο τις επιτυχίες, τόσο τα καλά κείμενα, όσο και τα κακά κείμενα, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αθλητικοί σύλλογοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και νομίζω ότι και για τον Έαντα Θερμαϊκού τα προβλήματα είναι πολλά, οι δυσκολίες είναι πολλές κάθε ημέρα που περνάει. Κυρία Χατζηθεοδόρου, θα ήθελα να μιλήσετε για τα προβλήματα, να τα αναδείξετε μέσω αυτής της εκπομπής, για να μάθει και ο κόσμος η καθημερινότητα ενός αθλητικού συλλόγου, ερασιτεχνικού συλλόγου, ποια είναι. Εμείς κάνουμε ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά κάνουμε και ένα ιδιαίτερο άθλημα. Κάνουμε ενόργανη γυμναστική, που σημαίνει ότι έχουμε όργανα. Τα όργανα τα δικά μας, τα οποία είναι Ολυμπιακών προδιαγραφών, αναγκαστικά πρέπει να τοποθετηθούν σε έναν χώρο. Μιλάμε για τα PN Organis, μιλάμε για δοκούς, για τραμπολίνο, πράγματα τα οποία καταλαμβάνουν τον χώρο. Δυστυχώς, η κοινωνία μας το διαφορετικό δεν το δέχεται. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις μία μπάλα, να παίξει ένας σύλλογος, μετά να μπει ένας δεύτερος. Εμείς, αν καταλάβουμε έναν χώρο, δεν χωράει κανείς πίσω από εμάς. Αυτό μας δημιουργεί, όχι μόνο σε εμάς τον Έαντα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, μας δημιουργεί τη δυσκολία του χώρου. Δεν βρίσκουμε χώρους. Ειδικά ο Έαντας ζει μια τραγική κατάσταση. Έχει τα τελευταία 2 χρόνια εξωθεί από το γυμναστήριο στο οποίο στεγαζόταν για 10 χρόνια. Ήταν ένα σχολικό γυμναστήριο, όπου αποφάσισε η διεύθυνση του σχολείου ότι τα όργανά μας ενοχλούν και με εισαγγελική απόφαση μέσα σε 5 μέρες έπρεπε να κενώσουμε το χώρο. Δυστυχώς, σε ολόκληρο το Δήμο Θερμαϊκού χώρος να μας φιλοξενήσει δεν υπάρχει, γιατί χρειαζόμαστε συγκεκριμένο εμβαδόν και χρειαζόμαστε και συγκεκριμένο ύψος. Θέλουμε τουλάχιστον 12 μέτρα ύψους. Οπότε η τελική λύση που βρέθηκε με ανοχή πολλών ήταν να μπούμε στο κολυμβητήριο στο ΚΑΠΑ, ένας χώρος εντελώς ακατάλληλος για μας, γιατί δεν έχει ούτε το εμβαδόν ούτε το ύψος που χρειαζόμαστε. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι καθημερινή, είναι ένας αγώνας δρόμου κάθε μέρα να συντηρήσουμε καταρχήν έναν χώρο ο οποίος ήταν παρατημένος πάρα πολλά χρόνια, αλλά και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εκεί. Συνέπεια αυτής της μετακόμισης που υποστήκαμε ήταν ότι χάσαμε και ένα κομμάτι από τα παιδιά που είχαμε. Δηλαδή, ενώ ήμασταν ένα σύλλογος που είχαμε στο δυναμικό μας 300 παιδιά, επειδή ο χώρος που βρεθήκαμε είναι απομακρυσμένος, δεν έχει εύκολη πρόσβαση, τα παιδιά μας είναι γύρω στα 200 πλέον. Αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα σε κάποιον, γιατί και τα 200 είναι πολλά παιδιά. Εμάς μας φέρνει τη δυσκολία στη συντήρηση των οργάνων μας. Γιατί ενώ έχουμε ακριβά όργανα, να φανταστείτε ότι το συνολικό κόστος των οργάνων μας είναι γύρω στα 300.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί εξοπλισμό μιλάμε. Εμείς καταρχήν έχουμε με δικούς μας πόρους αγοράσει ένα τελευταίου τύπου τραμπολίνο, γιατί θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που έχουμε αθλητές που μπορούν να φτάσουν, πρέπει να τους προσφέρουμε και αυτό που θα βρουν σε έναν αγώνα έξω που θα πάνε. Επομένως, η συντήρηση αυτών των οργάνων είναι πολυδάπανη. Επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν πλέον. Προσπαθούμε και παλεύουμε μόνοι μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η πολιτεία, ο Δήμος μας, να σκύψει πάνω σε έναν σύλλογο ο οποίος προβάλλει τον Δήμο σε όλον τον κόσμο και να δώσει μία λύση σε όλο αυτό. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι με την ενοχή των υπολείπων είστε πλέον στο κολυμβητήριο, στο ΚΑΠΑ. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση που κάποιοι φέρναν αντίρρηση στο να είναι ο ΕΑΣ Θερμαϊκού στο ΚΑΠΑ, στο κολυμβητήριο, τι θα γινόταν, ποιος ήταν το μέλλον του ΕΑΝΔΑ? Δεν θα υπήρχε σήμερα ο ΕΑΝΔΑΣ. Δηλαδή, είναι τραγική η κατάστασή μας, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο τραγική. Παρ' όλα αυτά, όμως, και είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, του Έλληνα αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτά τα 2 τελευταία χρόνια που ζούμε όλη αυτή την επίστευτη δυσκολία, είδαμε τους προπονητές μας και τους αθλητές μας να υψώνουν ένα ανάστημα τεράστιο. Σαν συσπήρωση, μια συσπήρωση και ένα «θα σας δείξουμε ποιοι είμαστε, το τι κάνουμε». Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τις διακρίσεις, τις νίκες, αυτό που βλέπουμε, τη συσπήρωση της ομάδας μας. Είναι όμως απαραίτητο να δοθεί μια άμεση λύση στον Έαντα, να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Εάν τώρα σε έναν χώρο που υπολειτουργούμε έχουμε 200 παιδιά, φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε όταν θα έχουμε έναν χώρο δικό μας. Είμαστε ο μόνος σύλλογος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη που ασχολείται με τα αθλήματα αυτά. Έχουμε από όλον το Δήμο μας, αλλά και τους όμορους Δήμους, πάρα πολύ κόσμο, τους οποίους όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε όλους. Αυτό από μόνο του είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις στο ποιον θα δεχθούμε και ποιον όχι.
Είναι όμως η κατάσταση αυτή που σας περιγράφω αφορά όλους τους συλλόγους. Θα δείτε ότι η γυμναστική δουλεύει πίσω από τις μπασκέτες, σε υπόγεια, όπου μπορεί να βρεθεί μια γωνία να τον φιλοξενήσει. Χαιρόμαστε όλοι όταν έχουμε τις διακρίσεις του Πετρούνια, πανηγυρίζουμε. Αξίζει όμως κάποια στιγμή να γυρίσει πίσω κάποιος και να δει και αυτό το παιδί που προπονήθηκε ή οι υπόλοιποι αθλητές που προπονούνται. Θα άξιζε τον κόπο να σας περιγράψει η Αντωνία, γιατί όταν βρέθηκε στο Buenos Aires, συζητούσε με την Κινέζα συναθλήτριά της για τις συνθήκες προπόνησης του ενός και του άλλου. Αντωνία, λοιπόν, αφού έκανε και την πάσα η πρόεδρος, θα ήθελα να μας πεις για αυτό το γεγονός. Γενικότερα, βασικά, εκεί που είναι πολύ ανεπτυγμένο το άθλημά μας, υπάρχουν εξοπλισμοί πολύ περισσότεροι από ό,τι εδώ πέρα. Το σχολείο αρχικά συμβιβάζεται μαζί τους και πηγαίνουν κάποιες διαφορετικές ώρες σχολείο και όλα αυτά. Και γενικότερα είναι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Κύριε Όρη, για εσάς τους προπονητές, αυτές οι τόσο μεγάλες δυσκολίες, τι σημαίνουν στην καθημερινότητά σας? Έχετε να δουλέψετε με τόσα παιδιά, αλλά πραγματικά υπάρχουν κάποια γεγονότα καθημερινά που σας κρατάνε πίσω, να σας βάζουν εμπόδια στη δουλειά σας. Μας κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα μας πεισμώνουν για να πετύχουμε και να κάνουμε πράγματα παραπάνω. Όταν μας έδιωξαν από το γυμναστήριο, γιατί εγώ θα το πω μας έδιωξαν, γιατί έτσι αισθάνομαι, θα σας περιγράψω μια εικόνα σαν να είσαι μέσα στο σπίτι σου, να σε κλέβουν και να μην μπορείς να αντιδράσεις. Οπότε μέσα από αυτό πεισμώσαμε και είπαμε ότι εμείς θα απαντήσουμε αγωνιστικά. Πήγαμε σε ένα χώρο, όπως είπε η κυρία Χατζηθεοδόρου, που δεν είναι κατάλληλος και προσπαθούμε με τα χέρια μας να τον κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Και πετυχαίνουμε. Βέβαια, υπάρχουν τα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας. Δηλαδή, είναι ακριβά τα όργανα που λέμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Τα παιδιά για να μάθουν χρειάζονται βοηθητικά όργανα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Όταν δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις, δεν υπάρχουν λεφτά, είναι πολύ δύσκολα να γίνουν αυτά και η δουλειά μας γίνεται πιο δύσκολη. Δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Πόσα παιδιά έχει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος? Ανέφερε η κυρία Χατζηθεοδόρου ότι είναι 200 αθλητές. Πώς είναι κατανεμημένα τα παιδιά στα αθλήματα, στα τμήματα που υπάρχουν στον ΕΑΔΕ? Υπάρχουν οι υποδομές, οι οποίες είναι της ενόργανης και του τραμπολίνου. Υπάρχουν το τμήμα του παρκούρ, το τμήμα της γενικής γυμναστικής και τα αγωνιστικά τμήματα της ενόργανης και του τραμπολίνου. Αντωνία, τώρα για εσένα. Δεν τελείωσε προφανώς η σεζόν, η αγωνιστική περίοδος. Συνεχίζει ασταμάτητα. Τι ακολουθεί? Σε μία εβδομάδα, βασικά τη Δευτέρα που έρχεται, φεύγω για ένα παγκόσμιο κύπελλο στην Πορτογαλία. Και μετά θα συνεχίσω τις προπονήσεις όλο το καλοκαίρι, γιατί έχω την προετοιμασία για το παγκόσμιο που γίνεται στο Τόκιο τον Νοέμβρη. Στην Πορτογαλία είναι πανευρωπαϊκό? Όχι, είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο. Είναι παγκόσμιο κύπελλο. Και ναι. Θα είναι πόσες ημέρες? Θα είναι 5 μέρες. 5 ημέρες και μετά ακολουθεί το παγκόσμιο και... Και μετά, ναι, το Νοέμβρη. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Ελπίζω να προετοιμάζεσαι, να είσαι έτοιμη. Ναι. Αφήνουμε το άγχος στην άγρια, όπως είπες και πριν, και με στόχο την κορυφή. Και τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα, κυρία Χατζηθεοδόρου, να μιλήσουμε για την εκδήλωση. Τελετή λήξης, αν μπορούμε να το πούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σε λίγη ώρα μετά την εκπομπή είναι η τελετή λήξης της χρονιάς για τον ΕΑΝΤΑ Θερμαϊκού. Η αθλητική και αγωνιστική χρονιά σε εμάς τη γυμναστική ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου, τελειώνει τέλος Ιουνίου. Σήμερα έχουμε την τελική μας γιορτή, τις γυμναστικές μας επιδείξεις με όλα τα παιδιά του Συλλόγου. Για πρώτη φορά το κάνουμε στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας και αυτό λόγω ακαταλληλότητας του δικού μας χώρου. Είναι καλεσμένοι όλοι οι γονείς να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Τα μικρά μας έχουμε από 3 ετών παιδάκια. Μέχρι 17-18. Μπορούν και από 3 χρόνια να ασχοληθούν. Θεωρείται ιδανική ηλικία για τη γυμναστική. Τα θέλουμε από 3 ετών. Είναι αυτά που εμείς καμαρώνουμε πάρα πολύ. 3χρονα παιδάκια, τα οποία θα δείτε, αυτό που προσπαθούν πάντα οι προπονητές μας να τους διδάξουν είναι η πειθαρχία μέσα από αυτό που κάνουν. Οπότε σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί θα έχουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που θα τις ξαναθυμηθούμε, θα τις ανακοινώσουμε στους γονείς και θα χειροκροτήσουμε τους μικρούς και τους μεγάλους αθλητές μας. Θα υπάρξουν και επιδείξεις από κάθε τμήμα επιδείξεις του αθλήματος? Ναι, ναι, ναι. Θα επιδείξουν αυτό που έχουν μάθει μέσα στη χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, λοιπόν. Καταρχάς, θα το ευχαριστηθεί νομίζω ο κόσμος. Θα ευχαριστηθεί τη σημερινή τελετή λήξης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο αθλητικό Ιδεώδες. Αντωνία, και πάλι καλή επιτυχία στους αγώνες που έρχονται από εδώ και πέρα για σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Μακάρι, κυρία Χατζηθεοδόρου, να βρεθεί και μια λύση για το γηπεδικό, που είναι το πιο σημαντικό για τον ΕΑΝΤΑ αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το αθλητικό ιδεώδες για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι φυσικά την Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.